Όλοι και βέβαια εσείς, κύριε Παπά, που θα είστε στη Βουλή, στιγμές έντονες, φαντάζομαι, και ενδεχομένως και όχι ευχάριστες, αλλά μην προδικάσουμε τώρα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πούμε και για τα υπόλοιπα, αλλά θα ξεκινήσω από τα δικά σας, από τα του ΣΥΡΙΖΑ. Μας έλεγε ο Σωτήρης Μπολάκης ότι είναι η Κομουνδούρου άδεια. Ούτε ο Τσίπρας νικεί, ούτε κανείς. Προφανώς χρειάζεται ένας χρόνος ανασυγκρότησης. Λογικό και ανθρώπινο είναι αυτό. Αλλά υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πώς θα κινηθεί. Νομίζω τώρα η φράση του Σωτήρη του Μπολάκη ήταν μια δημοσιογραφική υπερβολή. Ναι, εντάξει. Όμως, σε κάθε περίπτωση το χρονοδιάγραμμα των εξελίξεων. Δεν μπορεί να έχει πολύ άδικο. Εντάξει. Δηλαδή, ο Τσίπρας δεν έχει πάει αυτές τις μέρες. Ξαναλέω, είναι ανθρώπινο και επιβεβλημένο. Πρέπει να καθαρίσεις το μυαλό για να μην κάνεις λάθος στο λάθος. Σας θυμίζω ότι είχαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις και έχει μεσολαβήσει μόνο η Δευτέρα. Εσείς πήγατε, ας πούμε. Βεβαίως. Okay. Άρα δικαιούστε να λέτε ότι δεν είναι άδικο. Λοιπόν, άρα τι έχουμε εδώ. Έχουμε τις διαδικασίες οι οποίες θα δρομολογηθούν τις αμέσως επόμενες ώρες και ημέρες και με συλλογικό τρόπο θα αποτιμήσουμε πολύ συγκροτημένα και με ευρέθεια το αποτέλεσμα. Θα δούμε που κάναμε λάθη, γιατί έχουν γίνει και λάθη από τη δική μας την πλευρά και βεβαίως θα τα αξιολογήσουμε και θα προχωρήσουμε. Μπροστά, διότι πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι δεν κλείνει ο κύκλος των εκλογικών μαχών, μάλλον ανοίγει. Έτσι, έχουμε τις αυτοδιοικητικές. Κύριε Παπά, έλεγα το εξής νωρίτερα. Πρώτα απ' όλα, θέλουμε όλοι ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ισχυρός, γιατί είναι στοιχείο δομικό για τη δημοκρατία το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά όσο ακούω τοποθετήσεις, πείθομαι ότι ίσως δεν έχετε όλοι συνειδητοποιήσει ότι αυτά όλα που θα κάνετε πρέπει να τα πείτε σε εμάς στην κοινωνία. Δεν είναι εσωτερική σας διαδικασία. Ναι, θα συμφωνήσω. Δεν είναι δηλαδή πότε θα αποφασίσετε εσείς, τι θα κάνετε εσείς και πώς θα τα βρείτε μεταξύ σας. Θα συμφωνήσω. Είναι τι θα πείτε σε εμάς. Θα συμφωνήσω 100% ότι και η εσωτερική μας συζήτηση πρέπει να γίνει με το βλέμμα προς τα έξω. Δηλαδή, ο κόσμος περιμένει, ο προοδευτικός και δημοκρατικός κόσμος περιμένει μερικά ξεκάθαρα μηνύματα από εμάς. Προφανώς υπάρχουν πράγματα που πρέπει να λέγονται μέσα στις διαδικασίες μας και συλλογικά να εκφραζόμαστε προς τα έξω. Αλλά πηξίδα μας, η ορίζουσά μας πρέπει να είναι το μήνυμα που θα στείλουμε στην κοινωνία την επόμενη. Είναι καθαρό ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει και παραμένει. Το λέω γιατί και εδώ πριν τις εκλογές όταν είχε έρθει, το είχε πει με σαφήνεια. Και το επανέλαβε και την Κυριακή. Τι θα είναι αυτό το καινούριο κόμμα? Θα είναι ένα άλλο κόμμα? Θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ διαφορετικός? Θα αλλάξετε όνομα, θα αλλάξετε σύμβολα, θα αλλάξετε πρόσωπα? Τι θα κάνει? Κοιτάξτε, οι πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουμε πρέπει στην ουσία τους να είναι επανειδρυτικές. Δηλαδή, να κοιτάξουμε κατάματα τα προβλήματα που δημιουργούνται, τα νέα δεδομένα που δημιουργεί το εκλογικό αποτέλεσμα και να πάρουμε πρωτοβουλίες οι οποίες θα είναι πάρα πολύ ρηξικέλευθες και θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του κόσμου. Ωραίο, οι οποίες προσδοκίες. Ωραίο είναι αυτό το γενικό, τα καλύπτει όλα. Ναι, και προσέξτε, θέλετε να το κάνετε πιο συγκεκριμένο. Αντιλαμβάνομαι την δημοσιογραφική σας επιμονή, οφείλετε να το κάνετε και εγώ οφείλω να τοποθετούμε με μέτρο, ειδικά επειδή βρισκόμαστε τις ώρες πριν τις συλλογικές μας διαδικασίες. Δηλαδή, είχαμε το 19 ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν πολύ καλύτερο. Εκεί είπαμε ότι ο κόσμος μας δίνει ένα δάνειο, μια δανεική ψήφο. Πρέπει να κάτσουμε να δούμε. Το αξιοποιήσαμε αυτό το δάνειο καλά? Επενδύσαμε αυτή την εμπιστοσύνη του κόσμου? Ακριβώς. Είναι προφανής. Προφανώς και όχι, και πρέπει να δούμε ακριβώς πού κάναμε λάθη, πού κάναμε μισά βήματα, πού κοντοσταθήκαμε και δεν ανταποκριθήκαμε. Αλλά επειδή ξέρω ότι τις κουβέντες δεν τις λέτε τυχαία, είπατε μια λέξη που την κράτησα πριν από λίγο. Προσδιορίσατε τη διαδικασία ως επανίδρυση. Πρέπει να έχει χαρακτηριστικά επανιδρυτικά. Ναι, ο Τσίπρας έχει χαρακτηριστικά ιδρυτή στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί στην ουσία με τον τρόπο που τον αναβάθμισε, τον θεωρούμε ιδρυτή. Αν τώρα χρειάζεται επανίδρυση, στα αυτιά μου θα μπορούσε να ακουστεί σαν ένα πράγμα το οποίο λέει ο Τσίπρας πια είναι και τυπικά ιδρυτής του κόμματος. Άρα κανείς δεν δικαιούται έναν απέναντί του. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Υπάρχει το καταστατικό μας, το οποίο είναι πάρα πολύ δημοκρατικό, είναι ανοιχτό και εσείς ως δημοσιογράφος γνωρίζετε ότι δεν σας στερούμε από ειδήσεις για την πλούσια εσωτερική μας συζήτηση. Έτσι δεν είναι? Αλλά σε κάθε περίπτωση πολιτικά είναι τα ζητήματα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πάρα πολλά να δώσει και στην αριστερά και στο κόμμα μας, στην παράταξή μας και στην Ελλάδα. Και βεβαίως, επειδή είμαστε δημοκρατικό κόμμα, νομίζω προσδιορίζονται τα δικαιώματα. Επιμένω τώρα, καταλαβαίνω και τη λεπτή θέση και ότι η ψυχραιμία και η νυφαλιότητα είναι απαραίτητες αυτές τις στιγμές, ίσως πιο απαραίτητες από κάθε άλλη στιγμή. Αλλά τι θα είναι αυτό το καινούριο, τι διαφορετικό θα κάνετε από ό,τι κάνατε το 19? Γιατί στα λόγια, αυτά που σήμερα συζητούμε και μαζί και που λένε όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα ίδια λέγατε και το 19. Ναι, κοιτάξτε. Τώρα δηλαδή θα γίνει κάτι άλλο? Για λόγους θα σας το πω σχηματικά. Θα δούμε τον Τσίπρα με γραβάτα? Θα δούμε το ΣΥΡΙΖΑ να αλλάζει όνομα? Θα δούμε το χρώμα να είναι διαφορετικό?
Θα δούμε πρόσωπα να φεύγουν και να μην τα ξαναεντάσσετε. Τι θα δούμε. Ακούστε. Καταρχήν είναι ένα ζήτημα στιλιστικό του Προέδρου. Έτσι, ο οποίος έχει κάνει επιλογές οι οποίες έχουν διαμορφώσει και μια μόδα. Είμαι σίγουρος ότι ξέρετε ότι δεν το είπα στιλιστικά. Το Τζίπρα με γραβάτα. Να σας πω, ας πούμε από το 19 και μετά εμείς είχαμε πάρει μια δέσμευση να αφιερώσουμε κάθε εκμάδα των δυνάμεών μας για να δυναμώσουμε στην αυτοδιοίκηση, στα συνδικάτα, στους εμπορικούς συλλόγους, στα επιμελητήρια. Τα κάναμε επαρκώς αυτά τα βήματα. Πρέπει να το αξιολογήσουμε. Προφανώς δεν τα έχουμε κάνει για να έχουμε ένα τόσο αρνητικό αποτέλεσμα. Βεβαίως κάναμε κάποια βήματα. Κάναμε την απευθείας εκλογή του Προέδρου. Έχουμε πάνω από 150.000 μέλη εκεί που ήμασταν ένα κόμμα. Ναι, είστε και το μόνο κόμμα που εκλέγει την Κεντρική Επιτροπή. Μικροοργανωτικά και κάναμε και αυτή την καινοτομία. Εξελέγει η Κεντρική μας Επιτροπή από καθολική ψηφοφορία, βέβαια των παλιών μελών, αλλά τώρα νομίζω ότι πρέπει να πάμε πιο μπροστά. Σε κάθε περίπτωση, προσέξτε, νομίζω ότι οι εκλογές που περάσανε κλείνουν και μία περίοδο. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του ως το κόμμα της προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης της αριστεράς, το οποίο έχει κάτι να πει για το ευίωνο μέλλον, για τις θετικές προσδοκίες, ναι. Διότι η κοινωνία αφήνει πίσω της μία μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων, εντάσεων, μνημονίων, συνεπαγόμενης υπερφορολόγησης. Και κάτι άλλο, κύριε Παπά. Θα κρίνει πιο αυστηρά η κοινωνία την κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή τη φορά. Κάθε δεύτερη θητεία, το ξέρουμε ότι πολιτικά συμβαίνει παντού, η κρίση είναι πιο αυστηρή. Δηλαδή, αν κάποιοι τώρα είπαν στην κυβέρνηση ναι, όπως γίνεται συνήθως και στις δύο εκλογές πήρατε. Τις κάνατε, μπορεί να κάνετε τις εκλογές κοντά την πρώτη με τη δεύτερη, αλλά πήρατε δύο φορές από τον ελληνικό λαό την έγκριση να κάνετε το πρόγραμμά σας. Το ίδιο έγινε και τώρα. Ερώτημα. Οι διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνουν πριν τις περιφερειακές εκλογές του Οκτωβρίου ή μετά? Πρέπει να είμαστε έτοιμοι στις περιφερειακές και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Δεν μπορεί να πάμε εκεί με εκκρεμότητα. Αυτό νομίζω είναι σαφές και οποιοδήποτε λογικός το αντιλαμβάνεται. Φανταστείτε τώρα όλη τη χώρα να πηγαίνει να εκλέξει τον δεύτερο και τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης και ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ακόμα στη διαδικασία της εσωτερικής αναζήτησης. Άρα οι περιφερειακές εκλογές θα είναι εκλογές στις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ θα διεκδικήσει ανάκαμψη. Έτσι κι αλλιώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα εξουσίας, ένα κόμμα που σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις διεκδικεί νίκες. Βάζουμε ένα ορόσημο το οποίο είναι και οι ευρωεκλογές, όπου θα έχουμε μια καθαρά αμυγός. Είναι αμυγός πολιτική αναμέτρηση. Και προσέξτε γιατί είπατε κι εσείς ότι είναι η δεύτερη τετραετία Μητσοτάκη είναι διαφορετική από την πρώτη. Όχι μόνο για λόγους συνηθισμένους και τυπικούς, αλλά γιατί. Διότι αυτή τη φορά η τετραετία Μητσοτάκη θα γίνει σε ένα περιβάλλον δημοσιονομικών περιορισμών. Ας πούμε, για να κάνω άλλο ένα σημείο αυτοκριτικής, προσέξτε. Ενδεχομένως να υποτιμήσαμε τη δυνατότητα που έδιναν οι χαλαροί δημοσιονομικοί όροι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη να δανείζεται και να δαπανά. Δημιούργησαν αυτές οι δαπάνες, συνενέσεις και ανοχές, τις οποίες ενδεχομένως να υποεκτιμήσαμε. Αυτή την τετραετία δεν θα υπάρχουν 50 δις να φορτωθούν στο δημόσιο χρέος και να γίνουν δαπάνες επιδοτήσεων, επιστρεπτών προκαταβολών. Προφανώς. Υπό κανονικές συνθήκες όχι, αλλά την άλλη μεριά. Και έχουμε και την επιστροφή στα πλεονάσματα. Αν υπάρξει ανάπτυξη. Ναι. Αν όντως η επενδυτική βαθμίδα δώσει αυτή την όθηση που λένε, εκτιμούν από την κυβέρνηση ότι θα δώσει, ίσως πάλι δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον. Αλλά 4 χρόνια που μετράνε μόλις από χτες είναι μακρύς χρόνος. Έχει μια αξία βέβαια να προσπαθούμε και εμείς και εσείς να ανοιχνεύουμε τον καμβά μέσα στον οποίο αυτό θα διαμορφωθούν οι εξελίξεις. Βαρύδια, πρόσωπα βαρύδια στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν σήμερα? Όχι, πρόσωπα βαρύδια δεν υπάρχουν. Έχει ο καθένας ρόλο ξεχωριστό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει να διαμορφώσει όρους συνάντησης πολλών ιστορικών ρευμάτων. Αυτό είναι μια περιουσία την οποία πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού. Άρα δεν υπάρχει. Από τη ριζοσπαστική αριστερά ως το προοδευτικό κέντρο. Δεν υπάρχει μια ομάδα προσώπων που θα αφήσετε πίσω σας. Τι εννοείται να αφήσουμε πίσω μας? Άκουσα τον Τσίπρα να μιλάει για ανανέωση. Η ανανέωση είναι μια απαραίτητη διαδικασία σε κάθε οργανισμό ο οποίος θέλει να έχει διάρκεια και προοπτική. Αυτό είναι άλλο. Και άλλο να λέμε ότι κάποιοι σύντροφοι, κάποιοι συντρόφοι. Τι σημαίνει ανανέωση? Γιατί το ρώταγα και στον ίδιο τον Τσίπρα. Έβλεπα το σποτ το τελευταίο προεκλογικό σας και δεν υπήρχε κανένα από τα παλιά στελέχη. Δηλαδή ούτε ο Τσακαλώτος ήταν μέσα, ούτε και κανείς άλλος. Ήταν οι καινούργοι. Άρα μια ανανέωση την κάνατε. Καινούργια πρόσωπα είδαμε. Δείξαμε νομίζω με αυτές τις επιλογές ότι έχουμε και στελεχειακό βάθος και δυνατότητες να. Αλλά δεν πέρασε, δεν δούλεψε, δεν απέδωσε. Και αυτό θα το αξιολογήσουμε. Όλα θα τα αξιολογήσουμε έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι υπήρχε μία, θα σας έλεγα, τάση η οποία είχε διαμορφωθεί από την πρώτη κάλπη, η οποία συνέχισε να εκδηλώνεται και στη δεύτερη κάλπη. Προφανώς μέσα σε ένα μήνα δεν μπορεί να αλλάξει. Αντιλαμβάνεστε ότι για κάθε ψηφοφόρο
δεν είναι πολύ εύκολο να αλλάξει την επιλογή που μόλις έκανε, να παραδεχτεί δηλαδή στον εαυτό του ότι έκανε λάθος. Αυτό το γνωρίζαμε, να μην λέμε. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή όλοι ομονοείται στον Τσίπρα. Και πραγματικά δεν θυμάμαι να έχει υπάρξει προηγούμενο, το λέγαμε και χτες, κόμμα να έχει υποστεί αυτού του μεγέθους την ήττα που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ και να μην έχει βγει ένας να πει κάτι για τον αρχηγό. Είναι μοναδικό. Σημαίνει ότι ο Τσίπρας είναι η μοναδική σας ελπίδα και διεξόδος. Και αν είναι έτσι, είναι καλό αυτό. Θα σας πάω. Και χαρακτηρίζεται επιτυχία του Τσίπρα ότι έχει φτιάξει ένα κόμμα που όλοι λέτε όσο και να χάσουμε πρέπει να έχουμε αρχηγό αυτό γιατί δεν υπάρχει άλλος. Θα σας πω, κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας είναι de facto συμβουλευτική ουσία και στο κόμμα μας. Γιατί, πρώτον, γιατί έχει τα χαρακτηριστικά ιδρυτή τα οποία και εσείς αναφέρατε. Δηλαδή, αμφίβολο. Με την προεδρία του το κόμμα πήγε από το 3 στο 35%, κυβέρνησε τη χώρα, έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, έλυσε ένα μείζον εθνικό ζήτημα όπως το μακεδονικό, αλλά έχει και άλλες δομικές αδυναμίες. Οπότε μοιραία στο πρόσωπο του προεδρεύοντος, του Αλέξη του Τσίπρα, του προέδρου μας, βρίσκεται και ένα σημείο ισορροπίας. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ που υπολείπεται από τα τυπικά παραδοσιακά κόμματα εξουσίας, δεν κατάφερε να δημιουργήσει δεσμούς μέσα στην ενδιάμεση κοινωνική εκπροσώπηση, στα συνδικάτα, στους εμπορικούς συλλόγους, στην τοπική αυτοδιοίκηση, τόσο ώστε να αποκτήσει αυτού του τύπου τα δομικά χαρακτηριστικά. Θα τα πούμε, είναι μια διαδικασία που την παρακολουθούμε τόσο άλλως με πάρα πολύ ενδιαφέρον, το ξαναλέω, έχει σημασία για την δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.